Ναι, είναι μια πρόκληση για μας, όπως πάντα είναι. Κάθε διοργάνωση του Ολυμπιακού που συμμετέχει πρέπει να πάει μέχρι τέλους, πρέπει να κερδίσει αν είναι δυνατόν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Έχει σχέση με το momentum που οι ομάδες έχουν μέσα στη χρονιά. Εμείς, προερχόμενοι από επιστροφές τραυματιών και γενικά το τελευταίο διάστημα, είμαστε πιο μαζεμένοι. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε ένα καλό momentum μέσα στη χρονιά. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε τον οποιονδήποτε. Να μην το έχεις τουλάχιστον σε πρώτη προτεραιότητα. Η θέση του Ολυμπιακού για ένα τέτοιο τίτλο να έχει κερδίσει και δύο ισορροπημένες, ποια είναι? Είναι μια προτεραιότητα που να κατακτήσει ένα τίτλο στην Ευρώπη? Νομίζω ότι είναι, για μας είναι, δεν έχουμε τη διάθεση, θα έλεγα, να υποτιμήσουμε κανένα τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός πάντα παίζει για να διεκδικήσει να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει όλους τους τίτλους που έχουμε συμμετάσχει και είναι ένα πολύ τιμητικό γεγονός για μας. Θα θέλαμε να το επαναλάβουμε εδώ. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Περιλαμβάνει τρία παιχνίδια. Θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο φορμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για όλες τις ομάδες θα παίξουν τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν συμβαίνει ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Τουρκία να παίξεις Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δημιουργεί μια κατάσταση για τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, λέω για όλες τις ομάδες που θα το κάνουν αυτό. Αρχή με το Περιστέρι όμως, έτσι. Ένα-ένα τα μάτς, όπως λες και εσύ, coach. Το Περιστέρι και αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί από τις συνεχόμενες νίκες που κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και τις εμφανίσεις στο ευρωπαϊκό, στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Μια ομάδα που παίζει σκληρά, παίζει με physicality, έχει αρχές στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρίτη στη βαθμολογία. Οπότε, με βάση αυτό, είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε εύκολο έργο, πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ και δεν πρέπει σε κανένα περίπτωση να σκεφτούμε τι θα γίνει μετά από αυτό. Για μας ο ορίζοντας, όπως είπα και στην press conference, είναι το αυριανό παιχνίδι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό.